Φίλες και φίλοι της Αρκαδίας, αγαπητές συμπατριώτες, αγαπητοί συμπατριώτες, η Αρκαδία μας δονεί όλους. Βλέπω σε ένα μικρό κάλεσμα που κάναμε, ανταποκριθήκατε, όχι στο δικό μας κάλεσμα, αλλά στο κάλεσμα της πατρίδας μας, της μεγάλης μητέρας μας, της Αρκαδίας. Η Αρκαδία που δονεί όλους μας. Γιατί η Αρκαδία δεν είναι μόνο τόπος μας, η Αρκαδία είναι μια ιδέα. Και όπως προηγουμένως είπε χαρακτηριστικά η Ελένη Τράκα, ότι η Αρκαδία αποτέλεσε ακόμα και κίνημα. Ο Αρκαδισμός είναι ένα μεγάλο κίνημα στην Ευρώπη κατά την αναγέννηση. Η Αρκαδία όμως, αυτός ο τόπος, ο μυθικός τόπος, γιατί μεγάλα μέρος της μυθολογίας αναφέρεται στην Αρκαδία, είναι μυθικός τόπος. Είναι όμορφος τόπος. Είναι ιστορικός τόπος, γιατί και έχουν διαδραματιστεί πάρα πολλά γεγονότα. Είναι όμως και ιερός τόπος. Είναι ιερός τόπος γιατί η Αρκαδία είναι κατάσπαρτη και από μοναστήρια και από σπιταριά και από τους αρχαιούς ναούς, αλλά ακόμα και στην αρχαιότητα, από πάρα πολλούς ναούς των αρχαίων Ελλήνων. Γιατί είναι αυτό? Γιατί η Αρκαδία είναι ιερός τόπος? Γιατί η Αρκαδία, όπως έλεγε και ο Βιργίνιος, ο Λατίνος ποιητής, κατοικείται από ευσεβείς ανθρώπους, οι οποίοι εκφράζουν την ευσεβειά τους, τη λατρεία τους, με τη δημιουργία ναών, μοναστηριών, ασκηταριών. Γιατί πέρα από αυτό, στην Αρκαδία είναι τα απόκρημνα βουνά, τα οποία ευνόησαν τη δημιουργία των αϊκοφωλιών. Αυτό είναι το φάρο τη οδοξία των μοναστηριών μα, που είναι το αποκούμπι του κάθε απελπισμένου. Εκεί όπου καταφέρνει ο κάθε πονεμένο για να σταθεί πιο κοντά στο Θεό, για να παλύνει την ψυχή του. Επίση, ένα άλλο λόγο που έγιναν τα μοναστήρια μα στην Αρκαδία, και Αρκαδία ονομάζεται το Άγιο Όρος Πελοποννήσου, ήταν και οι λαγκαδινοί μαστόροι. Αυτοί οι μαστόροι οι οποίοι σβήρευσαν την πέτρα και έκαναν αυτά τα μεγάλα υποδομήματα τα μοναστήρια μα. Τι σκοπό έχει το ντοκιμαντέρ σήμερα που θα παρουσιάσω? Πρώτος στόχος είναι να αναδείξουμε αυτό το θησαυρό μας που έχουμε, που πέρα από θρησκευτικό είναι και τουριστικό προϊόν. Πρέπει να το αναδείξουμε. Πιστεύω ότι όλοι εσείς εδώ πέρα αποκλείεται να έχετε πάει σε όλα αυτά τα σημεία της Αρκαδίας. Και μέσα από 6 διαδρομές, οι οποίες θα τις δείτε χαρακτηριστικά, τις δημιουργούμε πρώτα και μετά τις προευόμαστε. Μέσα από τις διαδρομές αυτές περνάμε από όλα τα μοναστήρια της Αρκαδίας. Δεν είναι σκοπός μας μόνο να αναδείξουμε τα μοναστήρια. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε και την ευρύτερη περιοχή, τη διαδρομή. Γιατί για να πας στο μοναστήρι, περνάς από περιοχές φυσικού κάλους. Και όπως έλεγε το Στράβο, ο ποιητής, ότι η Αρκαδία είναι ο ιδανικός τόπος και τρόπος για τέρψη σώματος και ψυχής. Περνάμε από φαράγγια, από βουνοπλαγιές, από πλαγιές μέσα από τα έλατα σε πολλά σημεία. Επίσης, εκεί στην Αρκαδία είναι και ιστορικά σημεία. Είναι πάρα πολλά σημεία ιστορικά, γιατί και έχουν διαδραματιστεί πάρα πολλά γεγονότα. Οφείλει πολλά η χώρα μας, τους Αρκάδες της Αρκαδία. Δεν υπάρχει αγώνας του έθνους για την ελευθερία και τη δημοκρατία που λέμε παρόντες οι Αρκάδες. Πέρα λοιπόν από την ανάδειξη αυτών των στοιχείων των μοναστηριών μας, να τα κάνουμε πιο μπροστά σε όλους εμάς, σε όλους εσάς. Στόχος του Περιφερειάρχου Κατουλίου του Πέτρου, είμαστε τυχεροί που έχουμε Αρκά Περιφερειάρχη, το τονίζω αυτό, είναι να αναδείξουμε όσο μπορούμε και να αναπτύξουμε τουριστικά την Πελοπόννησο. Και η Αρκαδία έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα. Τα μοναστήρια μας είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρέπει να το αναδείξουμε. Πρέπει να κάνουμε κόσμο να έρθει. Πρέπει το ντοκιμαντέρ αυτό να έχει το ερέθισμα ώστε να έρθει κόσμος, να δει από κοντά αυτά τα μοναστήρια, να δει τις περιοχές μας, να δει τα ιστορικά σημεία, να επισκεφθεί τα διάφορα χωριά μας, τα γραφικά χωριά της Αρκαδίας. Να δει από κοντά τους φιλόξενους αυτούς τους ανθρώπους, να γευτούν τη γαστρονομία μας. Γι' αυτό λοιπόν θα ακολουθήσει και ένα άλλο ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει σχέση με το 1821 και το Κολοπετρόλαιο. Θα είναι το δημονικό γύρω από τα σημεία τα οποία έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην επανάσταση του 1821 και στο Κολοπετρόλαιο. Το ντοκιμαντέρ αυτό λοιπόν θα πάει παντού. Θα είναι το ερέθισμα να μας επισκεφθούν. Θα πάει στα καπί της Ελλάδος. Θα πάει στην Αρχιεπισκοπή, θα πάει στις εκθέσεις του εξωτερικού και ιδίως στις ομόθετες χώρες της Ευρώπης. Ο τουρισμός και την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι συγκριτικό πλεονέκτημα. Ειδικά για την Αρκαδία, που έχουν την τιμή τα τελευταία χρόνια να υπηρετώ. Έχουμε κάνει μεγάλες δράσεις στον τουρισμό και ειδικά στον ελλαδικό τουρισμό. Ξέρετε τι κόσμο έρχεται στην Κορτινία, ειδικά από το μονοπάτι, το Μέναλον Ρέιν. Πόσο έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στην περιοχή μας από τον πεζοπορικό τουρισμό, πόσο έχει αυξηθεί η προσέλευση στο Λεωνίδιο από το Ανακητικό Πάρκο. Μετά θα υπάρξει και στο Ντυρό, το Καταδυτικό Πάρκο και άλλα σημεία της Αρκαδίας τα οποία θα αναπτυχθούν. Είναι λοιπόν στόχο μας
μέσα από το σκεπτικό τουρισμό, να μπορέσουμε να αυξήσουμε, να φέρουμε ανάπτυξη στον τόπο μας, να ζωντανέψουμε την Αρκαδία μας. Και βλέποντας τη δική σας αγάπη και τη δική σας συμμετοχή σήμερα, είμαστε αισιόδοξοι. Είμαστε αισιόδοξοι, αυτός ο τόπος, η Αρκαδία, δεν θα πεθάνει. Θα συνεχίσει να ζει και να σηματοδοτεί. Να είστε καλά, θα σας αφήνω να παρακολουθήσω εδώ στον κοινωνικό. Θα τα μεταφέρουμε όλοι σμερά, εκεί στα δικά μας χώματα, σε εκεί τα χώματα τα οποία έχουμε τρέξει, έχουμε πέσει, έχουμε ματώσει και τα αγαπάμε. Να είστε καλά, καλή παρακολούθηση.